Θα διαβάσουμε από τη σελίδα συνέχεια το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα από το βιβλίο Έξοδος, 89 σελίδα, κεφάλαιο Λάμτα Δέλτα και εδάφιο 18. Κεφάλαιο Λάμτα Δέλτα, 18 εδάφιο, σελίδες 89. Την εορτή των Αζήμων θέλεις φυλάτη. 7 ημέρας θέλεις τρώγει άζημα, καθώς προσέταξα ησέκα των καιρών του μηνός Αβίδ, διότι κατά το μήνα Βίδ εξήλθες εκ της Αιγύπτου. Παν το διανοίγον με μήτραν είναι ειδικών και παν πρωτότοκον αρσενικών μεταξύ των κτηνών σου, είτε βούς είτε πρόβατον. Το δε πρωτότοκον της σόνου θέλεις αγοράζει με αρνίον, εάν δεν εξαγοράσεις αυτό, τότε θέλεις λαιμοτομήσει αυτό. Πάντα στους πρωτοτόκους των ιών σου θέλεις εξαγοράζει και ουδείς θέλει φανεί ενώπιον κενός. 6 μέρες θέλεις εργάζεστε, τη δεν 7η μέρα θέλεις αναπαύεστε, κατά των σποριτών και κατά των θερισμών θέλεις αναπαύεστε. Και θέλεις φυλάτη την εορτή των εβδομάδων, των απαρχών του θερισμού, του σίτου και την εορτή της συγκομιδής εις την επιστροφή του ενιαυτού. 3 του ενιαυτού θέλεις εμφανίζεστε, θέλει εμφανίζεστε πάνω αρσενικών σου, ενώπιον Κυρίου, Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Διότι αφού εκδιώξω τα έθνη από εμπροσθέν σου και πλατείνω τα όρια σου, δεν θέλει επιθυμείς Ιουδής την γήν σου όταν ανεβαίνεις, δια να εμφανιστείς έμπροσθεν Κυρίου του Θεού σου τρεις του ενιαυτού. Δεν θέλεις προσφέρει το αίμα της θυσίας σου με ένζημα και η θυσία της εορτής του Πάσχα δεν θέλει μείνει ως το πρωί. Τα πρωτογεννήματα της γης σου θέλεις φέρει στον οίκον Κυρίου του Θεού σου. Δεν θέλεις ψήσει ερήφιον εν το γάλακτη της μητρός αυτού. Και είπεν Κύριος προς τον Μωυσήν, γράψον σε αυτόν τους λόγους τούτους, διότι κατά τους λόγους τούτους έκαμα διαθήκην προς σέ και προς τον Ισραήλ. Κοίτω εκεί μετά του Κυρίου 40 ημέρας και 40 νύχτας, άρτον δεν έφαγε και είδωρ δεν έπιε. Και έγραψεν επί των πλακών τους λόγους της διαθήκης στας 10 εντολάς. Και ότε κατέβαινε ο Μωυσής από το όρο Σινά, και δύο πλάκες του μαρτυρίου ήσαν εν τη χειρή εις την χείραν του Μωυσέως, όταν κατέβαινε από το όρος ο Μωυσής δεν ήξευρεν ότι το δέρμα του προσώπου αυτού έγινε λαμπρόν ενώ ελάλη μετά του Κυρίου, και είδεν ο Αρών και πάντες οι Ισραήλ τον Μωυσήν και δου το δέρμα του προσώπου αυτού έλαμπε και εφοβήθησαν να πλησιάσουν συν σε αυτόν. Και κάλεσεν αυτούς ο Μωυσής και επεστράφησαν προς αυτόν ο Αρών και πάντες οι άρχοντες της συναγωγής και λάλησαν προς, αλάλησε προς αυτούς ο Μωυσής. Και μετά τα αυτά, πάντες οι Ισραήλ προσήλθον και προσέταξαν σε αυτούς πάντα όσα ελάλησαν ο Κύριος προς αυτόν επί το όρος. Και τελείωσε ο Μωυσής λαλών προς αυτούς. Είχε δεκάλυμα επί το πρόσωπον αυτού. Και όταν εισήρχε το Μωυσής ενώπιον του Κυρίου για να λαλήσει μετά αυτού, εσήκωνε το κάλυμα έως σου εξέλθει. Και εξήρχετο και ελάλη προς Υιούς Ισραήλ ότι ήτο προσθεταγμένος. Και είδον οι Ισραήλ το πρόσωπο του Μωυσέως, ότι το δέρμα του προσώπου του Μωυσέως έλαβε. Και έβαλε πάλι ο Μωυσής το κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού έως σου εισέλθει για να λαλήσει μετά αυτόν. Αμήν. Ο Μωυσής πλέον, αφού τακτοποίησε τη σχέση του με το Θεό, και τακτοποίησε και τη σχέση του λαού με το Θεό σαν μεσίτης, έφτιαξε σύμφωνα με την εντολή του Θεού δύο πλάκες όμοιες με αυτές που είχε φτιάξει ο Θεός και κατά την εντολή του Κυρίου ανέβηκε στο όρος πάλι 40 μέρες και 40 νύχτες, πάλι χωρίς να φάει και χωρίς να πιει, και ο Θεός πήρε τις πλάκες που ο Μωυσής είχε φτιάξει και έγραψε και πάλι ο Θεός τις 10 εντολές. Και πάλι ο Θεός άρχισε να του δίδει συγκεκριμένες οδηγίες, κατευθύνσεις, διατάξεις, προστάγματα. Ιδιαιτέρως όμως μίλησε για τρεις εορτές που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ήταν στο λαό Ισραήλ πάρα πολύ σημαντικό να φυλάει αυτές τις τρεις εορτές, και μάλιστα οπουδήποτε κι αν ήταν η κατοίκησή του που ο Θεός τον είχε οδηγήσει, γιατί τα οροθέσια της κατοικίας του λαού Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός τα είχε προσδιορίσει κατά τις οικογένειες των 12 φυλών του Ισραήλ. Οπουδήποτε κι αν ήταν ο τόπος της κατοίκησής του, θα έπρεπε εκείνη την εποχή, εκείνες τις ημέρες των εορτών, των προσδιορισμένων
από το Θεό εορτών, να όλοι να φεύγουν και να πηγαίνουν στο ναό του Σολομώντα, αργότερα στη σκηνή του μαρτυρίου μέχρι εκείνη τη στιγμή, να λατρεύουν το Θεό, να δοξάζουν το Θεό. Και μάλιστα ο Θεός είχε πει ότι αφού εκδιώξω, γιατί ακόμη είναι στην έρημο, αφού εκδιώξω τα έθνη από μπροστά σου και πλατείνω τα ωριά σου στη γη της επαγγελίας που σε πηγαίνω, δεν θέλει επιθυμήσει κανείς τη γη σου, δεν κινδυνεύει πλέον από κανέναν η γη σου, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη γη σου, όταν βεβαίως ανεβαίνεις, δια να εμφανιστείς εμπρός εν Κυρίου του Θεού τους τρεις αυτές εορτές. Δηλαδή θα είσαι σε απόλυτη ασφάλεια όταν θα φτάσεις εκεί στη γη της επαγγελίας, στη γη την οποία εγώ σου υποσχέθηκα, γη ρέουσα γάλα και μέλι. Σε απόλυτη ασφάλεια θα είσαι όταν προσέχεις να πηγαίνεις κατά την εντολή του Θεού τους προσδιορισμένους καιρούς και χρόνους παρακυρίου, να λατρεύεις το Θεό τις τρεις αυτές ιδιαίτερες γιορτές. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι τρεις γιορτές, γιατί υπάρχουν αυτές οι τρεις γιορτές, υπάρχει και αντιστοιχία στην Καινή Διαθήκη, που είναι επίσης το ίδιο σοβαρό, όπως θα δούμε με τη χάρη του Χριστού. Την εορτή των αζήμων θέλεις, φυλάτη. Είναι το Πάσχα. 7 μέρες θα τρώγεις άζημα, καθώς προσέταξα εισέ κατά των καιρών του μηνός Αβίδ, διότι κατά το μήνα Αβίδ εξήλθες εξ Αιγύπτου. Υπάρχει λοιπόν η ενθύμηση, η ανάμνηση της εξόδου του λαού Ισραήλ με χείρα κρατεά και βραχίωνα εξυπλωμένο του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο, και ο Θεός προσδιορίσε, όπως έκαναν εκείνη την πρώτη μέρα το Πάσχα, καθώς διάλεξαν ένα αρνάκι τέλειων ενιαύσεων, δηλαδή ενός έτους, γιατί αν το αρνάκι δεν φτάσει ενός έτους ή το κατσίκι, δεν είναι τέλειο, γιατί ακόμη παίρνει γάλα από τη μητέρα του. Δεν πρέπει, λέγει δε παρακάτω, να ψήσει σε ρήφιον εν το γάλακτη της μητρός αυτού. Πρέπει να έχει τελειοποιηθεί η θυσία. Και σήμερα για μας η θυσία είναι το σώμα μας. Παραστήσατε τα σώματά σας, θυσία ζώσα, Αγία ευάρεστο εις τον Θεό, και αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Το σώμα μας λοιπόν, όταν το παριστάνουμε, το παρουσιαζόμαστε μπροστά στο Θεό εις θυσία ζώσα, ανάγκη είναι να είναι τέλειο. Τι θα πει τέλειο? Πρώτον, να έχει προϋπάρξει η αναγέννηση στον άνθρωπο. Στη συνέχεια το βάφτισμα εν είδα της άφεση αμαρτιών, και στη συνέχεια με τη χάρη του Χριστού και Θεού θέλοντος το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίω και πυρή, αλλά αυτό το οποίο είναι απαραίτητο, να υπάρχει πάντοτε ο αγιασμός και η καθαρότητα, που είναι αποτέλεσμα της μετάνοιας, της επιστροφής μας και της εξομολόγησης, καθώς είναι γεγραμμένο εις πολλά πτεωμεν άπαντες για όλες μας τις παραβάσεις, ανομίες και τις αμαρτίες, ώστε να φεύγουν από πάνω μας. Αλλά το μυστικό είναι ότι δεν φεύγουν οι αμαρτίες από πάνω μας, αν πρώτα εμείς δεν συγχωρήσουμε όλους όσους έφτυξαν σε μας. Απαραίτητη προϋπόθεση να συγχωρούμε με όλη μας την καρδιά όλους όσους έφτεξαν σε μας. Και όταν συγχωρούμε, τότε πηγαίνοντας στον Κύριο με μετάνοια, εξομολόγηση και επιστροφή προς Αυτόν, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού Αυτού καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Αυτή την τελειοποίηση για την οποία μιλάμε τώρα, το τέλειο σώμα, ο Απόστολος Ιωάννης το περιγράφει, ότι όταν έχουμε κοινωνία με το Θεό, και πώς έχουμε και πότε και πώς έχουμε κοινωνία με το Θεό, όταν δεν υπάρχει χώρισμα ανάμεσα σε εμάς και το Θεό, που το μόνο χώρισμα είναι οι αμαρτίες μας. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση, πρώτον, να έχουμε κοινωνία με το Θεό. Δεύτερον, κοινωνία με τους αδελφούς μας όλους, ανεξαιρέτως, χωρίς την παραμικρή εξαίρεση. Και τι θα πει κοινωνία? Κοινωνία αγάπης. Βέβαια, όσο το αφημών. Γιατί?
Και το αποτέλεσμα, γιατί αποτέλεσμα η κοινωνία αγάπης είναι αποτέλεσμα της ειρήνης και της δικαιοσύνης μας. Η δικαιοσύνη έχει αποτέλεσμα την ειρήνη, έχει έργο την ειρήνη και, αποτέλεσμα καρπό έχει την ησυχία, την ασφάλεια και την ευημερία μας, την πνευματική. Άρα λοιπόν, ο Κύριος μας μας διατάζει, μας προτρέπει, ό,τι θέλετε πέστε, εγώ προτιμώ το διατάζει, να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, ταυτόχρονα και τη δικαιοσύνη αυτού, και όλα τα άλλα είναι τακτοποιημένα. Ζητώντας τη Βασιλεία του Θεού, στην πραγματικότητα ζητάμε την αναγέννηση και την διατήρηση στην κατάσταση της αναγέννησης, σωτηρίας μας, πώς δια της δικαιοσύνης του Θεού, που είναι και εκφράζεται και περιγράφεται τέλεια στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Χριστού, όταν δηλαδή είμαστε υπάκουοι στο Λόγο του Θεού, το αποτέλεσμα είναι ζητείτε την ειρήνη, θα έχουμε την ειρήνη, γιατί είπαμε ότι το έργο της δικαιοσύνης είναι η ειρήνη, άρα για να έχουμε ειρήνη πρέπει να προϋπάρχει δικαιοσύνη μας, υπακοή μας, υποταγή μας, κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Και όταν έχουμε, ζητώντας την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, τότε φτάσαμε στην τελειοποίησή μας, που είναι ο αγιασμός μας. Και αν είμαστε σε αγιασμό, τότε βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού, άρα έχουμε κοινωνία με το Θεό. Και ταυτόχρονα έχουμε κοινωνία με τα λύλων, πότε, όταν με όλη μας την καρδιά συγχωρούμε, επειδή αγαπάμε τον αδελφό μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε, γιατί το εξητούμε από το Θεό, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να αγαπήσουμε με τέτοια αγάπη κανέναν αδελφό μας, παρά μόνο αν ο Θεός αποστείλει την αγάπη Του στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Στη συνέχεια, αφού πλημμυρίσει η καρδιά μας με την αγάπη μας, τότε μπορούμε πραγματικά να αγαπήσουμε και τον αδελφό μας όπως ο Χριστός μας αγάπησε, και τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας, αλλά ακόμη μπορούμε να αγαπήσουμε εύκολα, γιατί η καρδιά μας είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, εύκολα και τους εχθρούς μας και όλους όσους μας κακολογούνε, ακόμη και μας κακοποιούνε και μας βλάπτουνε. Και έτσι ο άνθρωπος του Θεού έχει ένα σώμα το οποίο είναι τέλειο και το οποίο μπορεί να προσφέρει πια θυσία ζώσα, είναι ζωντανό, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, και με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα λατρεύουμε το Θεό εν πνεύματι και αληθεία, όπως θέλει ο Θεός. Γιατί έτσι θέλει ο Θεός να τον λατρεύουμε, εν πνεύματι και αληθεία. Αν δεν υπάρχει αυτή, αν δεν προϋπάρχει αυτή η τελειότης, τότε οι προσευχές μας, μπορεί να μπορώ να πω κιόλας, ότι είναι και μάταιες. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, αιτείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να είμαστε έτοιμοι πάντοτε με το σώμα μας τέλειο ενώπιον του Θεού, όχι ότι θα είμαστε αμάρτητοι σε καμία περίπτωση, αλλά θα είμαστε δικαιωμένοι, για να το πω πιο σωστά γραφικά, ενώπιον του Θεού δια της πίστεως, καθώς περπατάμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Στη συνέχεια, καθώς η θυσία, το προβατάκι στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να είναι τέλειο, τώρα θα πρέπει 7 μέρες να τρώνε μόνο άζυμα. Σε εμάς βέβαια το Πάσχα, λέει ο Λόγος του Θεού πάρα πολύ ωραία, ότι το Πάσχα το δικό μας είναι ο Χριστός. Και στο Πάσχα το δικό μας υπάρχουν τα άζυμα της ειλικρινίας και της αληθείας. Εμείς κάθε Κυριακή έχουμε Πάσχα, και το Πάσχα το δικό μας είναι η συνθύμηση, όπως το Πάσχα των Ισραηλιτών, όχι της εξόδου μας, αν και για μας έξοδος ήταν από τον κόσμο, αλλά της θυσίας του Ιησού Χριστού, καθώς κάθε Κυριακή συμμετέχουμε στην τράπεζα του ουρανού, τρώγοντας
το σώμα του Χριστού, που προσέξτε, είναι πάντοτε διδόμενο, πάντοτε. Δεν εδόθη μια φορά και τέλειωσε. Πάντοτε διδόμενο, πάντοτε προσφερόμενο. Και πίνουμε και το αίμα του Χριστού, που είναι πάντοτε εκχυνόμενο, εις άφεση αμαρτιών. Και 7 μέρες κι εμείς της εβδομάδος, δηλαδή όλη μας τη ζωή, και φτάνουμε και στο αποκορύφωμα την ώρα που στεκόμαστε με εδώ και ευλάβεια μπροστά στην τράπεζα του Κυρίου, με φόβο και τρόμο κατεργαζόμενη τη σωτηρία μας, να πλώσουμε το χέρι μας, να πιάσουμε αυτό που διαπίστεως ο Θεός το ευλογεί και είναι σώμα Χριστού. Άρτος είναι, αλλά εμείς ξέρουμε ότι είναι το σώμα του Χριστού, το υπερπολών διδόμενων, προσφερόμενων. Δηλαδή είναι φοβερό, αδερφοί, να σκεφτούμε ότι τότε έκαναν μια φορά το χρόνο θυσία ένα αρνάκι, εμείς σήμερα εις ενθύμηση της θυσίας του αμνού του Θεού, του Ιησού Χριστού, καταγγέλουμε το θάνατό Του, ότι αδίκως δεν ήταν αποτέλεσμα αμαρτίας η καταδίκη Του σε θάνατο, ήταν αποτέλεσμα υπακοής στον Πατέρα Του και αγάπης Του σε μας. Γιατί παρέμεινε αναμάρτητος και αυτό ήταν το μεγαλείο του Θεού. Να θυσιαστεί ο αμνός του Θεού ο αναμάρτητος, αδίκως, και έτσι για πρώτη φορά άνθρωπος να νικήσει το διάβολο. Αδύνατον είναι άνθρωπος που είναι τόσο ατελής στη δημιουργία του να νικήσει ένα πνεύμα τόσο τέλειο όσο το χερούβ το επισκιάζον στη δημιουργία, κατά τη δημιουργία του. Κανένας δεν μπορούσε άνθρωπος άλλος από τον άνθρωπο Χριστόν Ιησού, από τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, είναι ο Θεός που ήλθε εν σαρκή. Μυστήριο της ευσεβίας μέγα, ο Θεός ήλθε εν σαρκή. Μυστήριο μέγα. Και αυτό το μυστήριο δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας άνθρωπος αν δεν το αποκαλύψει ο ίδιος ο Πατέρας Θεός. Μας το αποκάλυψε, το γνωρίσαμε, το πιστεύουμε, το απολαμβάνουμε και κάθε εβδομάδα, κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος συμμετέχουμε σε αυτό το, σε αυτή την ευλογημένη λογική μας λατρεία με ένα σώμα τέλειο, μία προσφορά αγία, δικαία, ευάρεστο εις το Θεό. Συμμετέχουμε εις ανάμνηση, καταγγέλλοντας επαναλαμβάνω το θάνατο του Χριστού, εις ανάμνηση και της Σταύρωσης, καθώς πέθανε για τις αμαρτίες μας, αλλά και της Ανάστασης, καθώς ο Θεός τον ανέστησε για τη δικαιοσύνη μας. Και όλοι μας είμαστε πλέον δίκαιοι στα μάτια του Θεού, απίστευτο, και για να τονίσω, όταν λέει ο Λόγος του Θεού δίκαιος στα μάτια του Θεού, πρώτον δεν υπάρχει κανένα χώρισμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων και δεύτερον δεν υπάρχει κανένα ελάττωμα, όπως στο Θεό έτσι και στον άνθρωπο. Απίστευτο είναι, αδερφοί, τελειώτης. Ποιος, εσύ και εγώ που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Τελειώτης. Τελειώτης όμως με το αίμα του Ιησού Χριστού και βεβαίως και δια Πνεύματος Αγίου. Και έτσι και εμείς κάθε Κυριακή λατρεύουμε, όχι με άζημα παλαιάς ζήμης, αλλά με άζημα ειλικρινίας, αγιασμού, καθαρότητος, δια της πίστεώς μας στην προσφορά του Ιησού Χριστού.
Αδελφοί, πρέπει να είμαστε, και πιστεύω είμαστε, ευγνώμονες όταν μας αξιώνει ο Θεός να συμμετέχουμε στην τράπεζα την πνευματική που κάποτε εξαιτίας της συμμετοχής μας εδώ στην τράπεζα στη γη θα συμμετάσχουμε στην τράπεζα του ουρανού που εκεί θα μας υπηρετεί το αρνίον, το εσφαγμένον ο Ιησούς Χριστός που δεν είναι άλλος από τον Κύριο όλων των δυνάμεων. Φανταστείτε, αυτός τον οποίον εδόθη το υπερπάν όνομα, αυτός το οποίον, ο οποίος έχει το όνομα Κύριος και μπροστά σε αυτόν θα κλείνει παν γόνοι επ' ουρανίων και πηγίων και καταχθονίων δυνάμεων και όλοι θα ομολογήσουν ότι αυτός είναι Κύριος. Αυτός θα ζωστεί και θα σε υπηρετήσει προσφέροντάς σου ίνων νέων επάνω στον ουρανό. Δηλαδή, δεν χωράει στο μυαλό του ανθρώπου. Κάθε φορά που προσεύχομαι και φέρνω στο μυαλό μου την τράπεζα του ουρανού, συντρίβεται όλο μου το είναι. Λέω, Κύριε, θα είμαι κι εγώ σε αυτή την τράπεζα που έχω κάνει τόσα και σε έχουν πληγώσει, που έχω πει, έχω σκεφτεί και εσύ, και ακούγεται η φωνή του Θεού, κατά χάριν θα είσαι. Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί. Κατά χάριν θα είμαστε εκεί. Χάρις Θεού είναι. Έλεος Θεού είναι. Αλλά Θεού θέλοντος θα είμαστε. Αμήν, αδερφοί. Αρκεί να μείνουμε. Και να το πω πιο σωστά, αρκεί να συμμετέχουμε κι εμείς στις τρεις αυτές εορτές, όπως η Παλαιά Διαθήκη, ο λαός Ισραήλ, καθώς του είπε, αν συμμετέχετε και παρουσιαζόσαστε τρεις το έτος, η χώρα σας, η γη σας, δεν θα είναι επιθυμητή στους άλλους. Κανένας δεν θα βάλει στην καρδιά του να έρθει, να κυριαρχήσει και να σας ταλαιπωρήσει. Απόλυτη ασφάλεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η δεύτερη γιορτή είναι η εορτή των εβδομάδων ή αν θέλετε καλύτερα η εορτή της Πεντηκοστής. Είναι η εορτή όπου ονομάζεται και εβδομάδα των απαρχών όταν αρχίζει η καρποφορία. Κατά αυτήν την εορτήν, λέει ο Λόγος του Θεού, θα κάμεις την εορτήν των εβδομάδων εις Κύριον τον Θεό σου μετά της ανικούσης αυτοπροαιρέτου προσφοράς της χειρός σου, την οποίαν προσφέρεις όπως ευλόγησε ο Κύριος. Μία προσφορά ευγνωμοσύνης και δοξολογίας στο Θεό τότε. Σε εμάς τώρα είναι ακόμη πιο έντονο, αδελφοί, γιατί είναι η μέρα της Πεντηκοστής. Τι σημαίνει αυτό? Η μέρα της πλήρωσης εν πνεύματι Αγίω και Πυρή. Η μέρα της εκπλήρωσης της επαγγελίας του Θεού. Η μέρα που ο Θεός έκαμε χάρη και αφού μας αναγέννησε, μας έδωσε τη δωρεά Του, την επαγγελία Του, μας βάφτισε εν πνεύματι Αγίω και Πυρή, για να μπορούμε να τον λατρεύουμε εν πνεύματι και αληθεία. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το δώρο που μας αποκάλυψε και μας χάρισε, την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, που θα πρέπει κάθε φορά που συναντάμε τον Κύριο να υψώνουμε δοξολογία και ευλογία δια Πνεύματος Αγίου στον Παντοδύναμο Θεό, που είναι αυτό που Του ανήκει. Τι Του ανήκει? Η δοξολογία, η προσκύνηση, η λατρεία, ο ένος, τα πάντα ανήκουν σε Αυτόν. Και αυτή η δοξολογία, στην τέλεια μορφή της, είναι δια Πνεύματος Αγίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μας πρόσθεσε σε Εκκλησία Πνεύματος Αγίου. Γιατί η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Θεού, που κεφαλή είναι ο Χριστός, αλλά και οι δύναμες είναι οι δύναμες του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία της Πεντηκοστής υπάρχει το
το κήρυγμα του Ευαγγελίου δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά υπάρχουν και οι ενέργειες και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εάν μια εκκλησία έχει μόνο το Λόγο του Θεού, τότε θα είναι τυπική και θα εξελίσσονται και η εκκλησία ολόκληρη σε χλιαρότητα, με αποτέλεσμα να μετακινείται, να χάνεται. Εάν η εκκλησία είναι μόνο με τις ενέργειες και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τότε πάλι χάνει τον προσανατολισμό της, γιατί θα αποκτήσει έναν φανατισμό και θα κάνει ανοησίες, όπως πολλές δυστυχώς εκκλησίες πεντηκοστής έχουν φτάσει σε μεγάλες ανοησίες, υποτίθεται λατρεύοντας τον Θεό. Σε μεγάλες ανοησίες. Η Εκκλησία πρέπει να έχει ισορροπία. Ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, αλλά ταυτόχρονα και οι ενέργειες και οι δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου, που είναι σύμφωνες με το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε «Μην προφητεύετε, μην» και είναι καλό να σχολάει η Εκκλησία 2 η ώρα. Και εγώ απαντάω, δεν είναι καλό να σχολάει η Εκκλησία 2 η ώρα, είναι καλό να σχολάει 4 και 5. Αρκεί να μην οφείλεται σε ανθρώπους, αλλά να οφείλεται στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αποτέλεσμα του κηρύγματος δια Πνεύματος Αγίου. Μην ακούτε, να φωνάζετε, αλλά όχι εσείς, το Πνεύμα του Άγιου. Να λαλάζουμε. Αυτή είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής. Έχει δύναμη, έχει ενέργεια Πνεύματος Αγίου. Το να φωνάζω στα καλά καθούμενα μόνος μου είναι ανόητο. Αλλά το να φωνάζω όταν με επισκέπτεται και δοξάζω και αλαλάζω όταν με επισκέπτεται ο Θεός, είναι αλαλαγμός που έχει αποτελέσματα τρομακτικά, και θέλω πριν συνεχίσω να τα διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι στη σελίδα 555, αν θέλετε ανοίξτε το. Θυμάμαι καλή του ώρα ο αδερφός ο Λούις που έλεγε «Μην ακούτε, να μην προφητεύετε, όλοι να προφητεύετε». Όσο πιο πολλές προφητείες υπάρχουν στην Εκκλησία, αλλά με διάκριση που θα δούμε, με αλήθεια, τόσο πιο ευλογημένη είναι η Εκκλησία. Αρκεί να μην είναι εις βάρος του Λόγου του Θεού. Στη σελίδα λοιπόν 555, στο 15 εδάφιο από το ποιήθητα κεφάλαιο, λέγει «Μακάριος ο λαός ο γυγνώσκων αναλλαγμών, γιατί πρώτον θα περπατούν Κύριε εν το φωτί του προσώπου σου». Θα έχουν φωτισμό οι άνθρωποι που ξέρουν και αλλαλάζουν. «Εις το όνομά σου θα αγάλλονται όλη την ημέρα», θα έχουν χαρά στον αλλαγμό, ευλογία, δοξολογία. «Εις την δικαιοσύνη σου θα υψώνονται». Θα πηγαίνουν όλο πιο κοντά στη δικαιοσύνη του Θεού, να το πω πιο διαφορετικά. Θα μπορούν να πλησιάσουν το Θεό και ο Θεός θα μπορεί να πλησιάζει αυτούς. «Διότι εσύ είσαι το καύχημα της δυνάμεως αυτών». Έχουν δύναμη. Όταν ο λαός του Θεού αλλαλάζει δια Πνεύματος Αγίου, έχει δύναμη. Όταν δεν μιλάει, είναι χλιαρός και τυπικός. Σε απόλυτη αδυναμία. Άσε που έρχονται στο μυαλό και σκέψεις διάφορες. Όταν όμως κατεβαίνει η παρουσία του Θεού, ό,τι ζητάμε το λαμβάνουμε. Έχουμε τη δύναμη, αδερφοί. Γι' αυτό μην ακούμε φωνές. Είναι φωνές ανθρώπων που δεν ξέρουν. Δεν έχουν την εμπειρία της Πεντηκοστής. Δεν έχουν την εμπειρία της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου. Δεν έχουν την εμπειρία να κατεβαίνει ο Θεός και να τους πλημμυρίζει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι χριστιανοί των ρηχών νερών. Δεν έχουν πάει δια Πνεύματος Αγίου να γνωρίζουν τα βάθη του Θεού, που είναι απαραίτητο σε όλους μας, και μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορείς να το απολαύσεις αυτό. Ξαναδιαβάζω, «διότι εσύ είσαι το καύχημα της δυνάμεως αυτών και δια της ευμενίας σου θα υψωθεί το κέρας ημών». Η ευμένεια του Θεού είναι πλήρη σε αυτή την Εκκλησία.
με αποτέλεσμα εξουσία. Και ποια είναι η εξουσία? Μέσα από το Λόγο του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου. Δεν μπορείς να έχεις εξουσία αν δεν υπάρχει δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Διότι ο Κύριος είναι η ασπής αυτών, ο Άγιος του Ισραήλ, ο βασιλεύς αυτών, υπερασπιζόμενοι πάντοτε από τον Θεό. Δεν είμαστε εκκλησία, παρά εκκλησία της Πεντηκοστής, και πρέπει να μείνουμε, αδερφοί μου, στις έσχατες αυτές οι μέρες. Δεν θα μπορούμε να σταθούμε εάν δεν πλημμυρίζει μέσα μας η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, οι εμπειρίες του Πνεύματος του Αγίου, οι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, πάντοτε σύμφωνες με το Λόγο του Θεού. Ο Θεός έχει δώσει στην Εκκλησία Του χαρίσματα. Και τα χαρίσματα θέλω να τα διαβάσουμε μια φορά ακόμη. Είναι στη σελίδα 1 Κορινθίους, είναι στη σελίδα 1015. Διαβάζω. Λόγος σοφίας, που είναι το κήρυγμα. Δεν μπορεί να υπάρξει κήρυγμα αν δεν είναι αποτέλεσμα χαρίσματος Πνεύματος Αγίου, που να φέρνει σε κατάνοιξη την καρδιά και τον άνθρωπο να μετανοεί, αλλά και να δοξάζει τον Θεό. Λόγος γνώσεως είναι το αποτέλεσμα του διδασκάλου, της διδασκαλίας. Δεν μπορεί κανείς να κάνει διδασκαλία του Λόγου του Θεού αν δεν υπάρχει το χάρισμα της γνώσεως, του Λόγου γνώσεως. Πίστης, ας πούμε ότι είναι μείζον χάρισμα, να μην το λάβουμε υπόψη μας για την ώρα, όπως τα χαρίσματα ιαμάτων και όπως οι ενέργειες θαυμάτων. Αλλά υπάρχουν η προφητεία, που είναι δοσμένη στην Εκκλησία, και όποιος έχει χάρισμα προφητείας και δεν προφητεύει, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, πάντες θέλω να προφητεύετε, ώστε πάντες να μανθάνωσε και πάντες να παρηγορούνται. Είναι πολύ μεγάλο το λάθος του, γιατί είναι σαν και αυτόν που πήρε το ένα τάλαντο και το κρύψε. Για οποιοδήποτε λόγο. Δεν έχεις δικαίωμα το χάρισμα που σου δίνει ο Θεός για την οικοδομή της Εκκλησίας να το κρύβεις για οποιοδήποτε λόγο. Κανένα δικαίωμα δεν έχεις. Κανένας μας δεν έχει το δικαίωμα αυτό. Προφητεία. Διακρίσεις πνευμάτων. Ας το πούμε και αυτό, ότι είναι μέσα στα μείζωνα, γιατί δεν είναι πλήρως δοσμένο μέσα στην Εκκλησία. Είδη γλωσσών, απαραίτητος. Θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσας. Ένας, δύο, το περισσότερο τρεις, αλλά θέλω να λαλείτε γλώσσες. Ένα, δύο, το περισσότερο τρεις, για να φανερωθεί αυτός που είναι διερμηνευτής. Αν δεν υπάρχει, σταματάμε. Ερμηνεία γλωσσών. Για σκέψου να σου έχει δώσει ο Κύριος αυτό το ευλογημένο χάρισμα ερμηνείας γλωσσών, να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο με γλώσσες και εσύ να το κρύβεις. Πόσο ένοχος είσαι μπροστά στο Θεό. Ένοχος. Είναι λοιπόν απαραίτητο, αγαπητά μου αδέλφια, η Εκκλησία της Πεντηκοστής να είναι Εκκλησία της Πεντηκοστής. Να μην είναι μόνο Εκκλησία του Θεού, να μην είναι μόνο Εκκλησία του Χριστού, αλλά να είναι και Εκκλησία του Πνεύματος του Αγίου. Χαίρομαι όταν βλέπω τον Κύριο να εργάζεται και να επεκτείνεται η ώρα που τελειώνει η Εκκλησία. Γιατί? Δύο λόγοι υπάρχουν που δεν έχουν καμία σχέση με την ανθρώπινη, το ανθρώπινο λάθος ακόμη ή την ανθρώπινη πρωτοβουλία. Το πρώτο είναι οι βαφτίσεις εν ύδατη. Για σκεφτείτε, αδερφοί, να φέρει την ημέρα ο Θεός 10 να βαφτίζονται και εμείς να λέμε δεν θα προλάβουμε. Τι ανόητο και τι αμαρτία είναι. Δεν θα προλάβουμε να τελειώσουμε στη μία που τελειώνουμε. Μπορεί να φέρει και 20 και τελειώνουμε το βράδυ. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού.
Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι οι επισκέψεις του Θεού, οι ενέργειες του Θεού. Να μας μιλάει ο Θεός, να διερμηνεύει, να προφητεύει, να θεραπεύει, να αλλάζει, να μιλάει σε άτομα που το έχουν ανάγκη, που ρωτάνε. Και εμείς να λέμε όχι, μην προφητεύσεις γιατί πέρασε η ώρα. Δεν είμαστε εκκλησία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι αυτή η εκκλησία του Πνεύματος του Αγίου. Όποτε έχουν γίνει μεγάλες αναζωπηρώσεις του Πνεύματος του Αγίου, παραδείγματος χάρη στην Ασούζα, δεν υπήρχε αρχή και τέλος. Και ο Θεός μας το έχει πει. Αυτή η εκκλησία δεν θα κλείνει 24 ώρες την ημέρα. Όχι για να ερχόμαστε να παιδευόμαστε, αλλά να ερχόμαστε για να δοξάζουμε το Θεό. Και θα το κάνει ο Θεός. Αλλά πρέπει να βρει ετοιμασμένες καρδιές που να λένε, να μην περπατάνε με το ρολόι, αλλά να περπατάνε με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτές είναι οι εορτές της Πεντηκοστής. Κάθε φορά που μας επισκέπτεται ο Θεός, και σας παρακαλώ, μην μπαίνετε στον πειρασμό να μην εργάζεστε το χάρισμα που σας έδωσε ο Θεός για την οικοδομή της Εκκλησίας. Μην μπαίνετε στον πειρασμό. Αυτοί που λένε το αντίθετο είναι τουλάχιστον ό,τι είναι. Δεν θέλω να κρίνω. Μην τους ακούτε. Το ξαναλέω μία φορά ακόμη. Θυμάμαι τότε πρώτο μπήκα στην Εκκλησία της Αθήνας. Έλεγε ο αδερφός ο Λούις και μου έκανε εντύπωση και δεν το καταλάβαινα. Μην ακούτε, μην μιλάτε γλώσσες. Μην ακούτε μες στην εκκλησία, μην προφητεύετε. Όσο μπορείτε, εργάστεστε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε μπήκα 80 με 83, ήταν φωτιά η Αθήνα. Σιγά σιγά όμως άρχισαν και μπαίνανε φωνές, προσέξτε, ανθρώπινης λογικής που δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική του Πνεύματος του Αγίου. Όχι ανθρώπινη λογική, αδερφοί. Ξέρετε τι είναι η ανθρώπινη λογική? Λογική σαρκός. Εμείς θέλουμε λογική Πνεύματος Αγίου, που είναι η λογική της δύναμης της παρουσίας του Θεού. Είμαστε εκκλησία και του Πατέρα, του Θεού, εκκλησία Θεού. Είμαστε εκκλησία Ιησού Χριστού, αλλά είμαστε και εκκλησία Πνεύματος Αγίου. Και πρέπει να λατρεύουμε το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Μην φοβάστε. Όταν βλέπετε εμένα που δεν είμαι παιδάκι και κάθομαι 2 και 3 ώρες όρθιος εδώ, θα έπρεπε να έχω καταρρεύσει. Δεν είμαι και ο πιο γυμνασμένος άνθρωπος του πλανήτη. Ξέρεις, θα πει να κάθεσαι 4 ώρες, 3 ώρες όρθιος και να μην καταλαβαίνεις τίποτα. Τι είναι αυτό? Χάρις Θεού. Δύναμη Πνεύματος Αγίου. Δεν την καταλαβαίνω, αλλά έλα που δεν καταραίω. Ο Θεός να μας φυλάει. Αδερφοί, μη φοβάστε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η δύναμη του Θεού του υψίστου. Μη το φοβάσαι. Προχώρα δια Πνεύματος Αγίου και θα δεις να γκρεμίζονται όλη η τύχη μπροστά σου. Όλα τα εμπόδια να χάνονται. Να ανοίγει νέους δρόμους ο Θεός, να κάνει νέα πράγματα ο Θεός και στην προσωπική σου ζωή και στην οικογενειακή σου ζωή και στην εκκλησιαστική σου ζωή. Εκ πείρας το ελάχιστο, σας το λέω, εκ του Λόγου του Θεού σας βεβαιώνω. Όταν πήρα αυτή την απόφαση κάποτε πριν χρόνια να περπατάω μόνο δια Πνεύματος Αγίου, είδα νέα πράγματα στη ζωή μου, στην οικογένειά μου. Άλλαξαν τα πάντα. Γι' αυτό, αδερφοί, την Εκκλησία του Χριστού εμείς την ξέρουμε και πρέπει να είναι Εκκλησία Πνεύματος Αγίου. Να βαφτίζει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα. Όποιος έρχεται μέσα να βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο. Όποιος έρχεται μέσα να θεραπεύεται. Όποιος έρχεται μέσα να δοξάζεται ο Θεός στη ζωή του. Να καταλαβαίνει όποιος έρχεται μέσα ότι εδώ κατοικεί η δύναμη του Θεού του υψίστου. Δεν είμαστε της πλάκας. Δεν είμαστε μη μιλήσεις, μη τι είναι αυτό το πράγμα? Όταν η Ελισάβετ είδε τη Μαρία, τη μητέρα του Κυρίου, να έρχεται και δεν ήξερε τίποτα, επλήστη Πνεύματος Αγίου και με φωνή δυνατή έκραξε. Για να το διαβάσω μέσα γιατί δεν το θυμάμαι.
αλλά τόσο πολύ μ' αρέσει και κάθε φορά το διαβάζω. Κι ως ήκουσεν η Ελισάβε τον ασπασμό της Μαρίας, εσκύρτησε το βλέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης. Γιατί έβαλε τις φωνές, τρελάθηκε? Όχι, ήρθε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και τι έλεγε? Προφήτευε. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Πού τα ξέρει αυτά? Δεν τα ξέρει η Ελισάβετ, το Πνεύμα το Άγιο τα ξέρει. Και πόθεν μη τούτο να έλθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Πού το ξέρει? Δεν το ξέρει η Ελισάβετ. Το Πνεύμα το Άγιο μιλάει. Θέλεις να σου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφέ? Είναι ερώτημα, δεν είναι αστεία, αδερφή, σήμερα. Δόξα στο Θεό τώρα τι... Είναι ερώτημα. Θέλεις να σου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο? Θέλεις να σου δίνει δύναμη το Πνεύμα το Άγιο? Θέλεις να σε πληρώνει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο? Θέλεις να διοικείσαι με Πνεύμα Άγιο? Θέλεις να δοξάζεται δια του παράκλητου ο Θεός ο Παντοτινός? Αλλημονό μας, αδερφοί, να φοβόμαστε τι? Το Πνεύμα το Άγιο? Να δηλιάζουμε και να διστάζουμε σε τι? Στα δώρα που μας δίνει ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου? Αλλημονό μας. Άνθρωποι αχρίοι είμαστε, τυποτένιοι, άχρηστοι, αλλά έλα που βρήκαμε χάρη από το Θεό. Άχρηστοι. Τι να σας πω, να σας πω για τον εαυτό μου, ντρέπομαι. Αλλά έλα που με αναγέννησε ο Θεός. Έλα που με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο ο Θεός. Τι να του πω? Πόση ευγνωμοσύνη να βγάλω από την καρδιά μου για να τον δοξάσω? Με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο εμένα? Ξέρω ποιος ήμουνα. Μου έδωσε και κάποια χαρίσματα εμένα? Αδερφοί αγαπητοί, είμαστε εκκλησία του Πνεύματος του Αγίου. Να μην ξεχνάμε τη γιορτή της Πεντηκοστής, ούτε στην προσωπική μας ζωή. Πόσο καιρό έχεις να πληρωθείς? Γιατί? Πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Γιατί δεν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο? Γιατί δεν πας να δοξάσεις, να έρθει δύναμη του Θεού επάνω σου? Και λες, τι να την κάνει αυτή την προσευχή ο Θεός? Ωραία είναι. Δεν λέω να μην προσευχόμαστε δια του νόου, το λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά να κόβουμε να προσευχόμαστε δια Πνεύματος Αγίου. Συγχώρεσέ μας, Βασιλιά μου. Συγχώρεσέ μας. Η γιορτή της Πεντηκοστής δεν είναι μια μέρα το χρόνο. Δεν είναι μια μέρα τη βδομάδα. Είναι όλη μας τη ζωή. Όλη μας τη ζωή. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου ο άνθρωπος παίρνει φωτιά, καίγεται. Γιατί ο Κύριος μας βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη, αλλά και με Πνεύμα τη Αγίου και πυρή. Ξαναλέω και ο Θεός να με συγχωρέσει, μην ακούτε ανθρώπους που μικραίνουν τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου με ανόητες φαντασιώσεις. Να ακούμε το Χριστό, το Ευαγγέλιο Του και το Λόγο Του. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Μακάρι να καθόμαστε μέχρι το βράδυ στην Εκκλησία και θα βγαίνουμε πετώντας, όχι όμως με ανθρώπινες ενέργειες και δυνάμεις. Γιατί αυτό δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει με το να βάλω τις φωνές. Βοηθάει με το να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει προσευχή δια Πνεύματος Αγίου που γίνεται και δεν ακούγεται και δεν απαντιέται από το Θεό. Ξέρετε γιατί? Γιατί λέει η Γραφή, εμείς πώς να προσευχηθούμε δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε. Αλλά ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας που είναι δικός μου, είναι εντός μου, ξέρει το φρόνημα του Θεού, ξέρει το θέλημα του Θεού και αυτός υπέρ
μεσιτεύει υπέρ εμού μέσα από το στόμα μου. Για σκεφτείτε, να προσεύχεται ο παράκλητος, να μεσιτεύει ο παράκλητος για μένα, τι χαρά και δοξολογία γίνεται στο Θεό. Γιατί? Γιατί ο παράκλητος προσεύχεται με το στόμα μου και με τη γλώσσα μου και με το σώμα μου. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Αλλά υπάρχει και τρίτη γιορτή, η γιορτή της κοινοπηγίας, όπου στο τέλος της χρονιάς, όταν πια είχαν θερήσει όλο τον καρπό, βγαίνανε έξω, βάζανε σκηνές και μένανε όλοι μαζί 7 μέρες. Ξέρετε πώς το λέει η Γραφή? Κοινωνία μεταλλήλων. Ξέρετε πώς το έκανε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία? Αγάπες κάθε Κυριακή. Και μάλιστα η εντολή του Κυρίου ήταν πρώτον διδαχή των Αποστόλων, ύστερα κοινωνία μεταλλήλων αγάπες, ύστερα κλάση του άρτου και ύστερα προσευχές. Προσευχές, Πεντηκοστή. Κλάση του άρτου, Πάσχα. Κοινωνία μεταλλήλων, σκηνοπηγία. Όλοι μαζί, ένα σώμα. Βέβαια έκαναν λάθος, όπως περιγράφει το Ευαγγέλιο του Χριστού στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και πήγαιναν οι πλούσιοι και έτρωγαν ακριβά φαγητά, και πήγαιναν και οι φτωχοί και ίσα ίσα έτρωγαν. Και λέει ο Θεός, και λέει ο Απόστολος Παύλος, το Πνεύμα το Άγιο, αυτό είναι αμαρτία, αδικία. Τι ωραία που είναι, αδερφοί αγαπητοί, όταν όλοι μαζί, αγαπημένοι, ενωμένοι, τρώμε κάθε Κυριακή και έχουμε σκηνοπηγία κάθε Κυριακή. Είναι τρεις γιορτές. Να τις διατηρήσουμε, σας παρακαλώ, για να λατρεύουμε το Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Για να δοξάζεται ο Θεός. Για να μην μπορεί κανείς, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και το ξαναδιαβάζω, διότι... Συγγνώμη, να το βρω. Ναι. Και είπε ο Κύριος, γράψε σε αυτόν τους λόγους τούτους, διότι κατά τους λόγους τούτους έκανα διαθήκη. Αφού εκδιώξω τα έθνη απ' εμπροστά σου και πλατείνω τα όρια σου, ακούτε τι θα κάνει ο Θεός. Όταν λατρεύουμε το Θεό τις τρεις αυτές γιορτές. Πρώτον, θα εκδιώξω τα έθνη απ' εμπροστά σου. Δεύτερον, θα πλατείνω τα όρια σου. Τρίτον, δεν θέλει κανείς επιθυμήσει τη γη σου. Ξέρετε πώς το λέει η Γραφή? Ουδής εισήρχετο μέσα στην Εκκλησία από φόβο. Φοβόντουσαν να μπουν μέσα στην Εκκλησία. Γιατί? Γιατί όταν κάποιος πονηράκιας που τον λέγανε Ανανία με τη γυναίκα του Σαφύρα μπήκε, ήρθε κρίση ουράνια. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, και ο Θεός να μας δίνει τις τρεις αυτές γιορτές και στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή ιδιαιτέρως. Και θα εκδιώξει τα έθνη από μπροστά μας και θα πλατείνει τα όρια μας και θα είμαστε σε απόλυτη προστασία όταν θα ανεβαίνουμε να εμφανιζόμαστε έμπροσθεν Κυρίου του Θεού μας. Αμήν.